Η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βαθμολογιών των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου κατά τις μεσημβρινές ώρες. Για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πότε και πώς μπορούν να μάθουν τις βαθμολογίες τους υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων, έχουμε καλέσει την κυρία Μέρη Κοσμίδου, διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. Κυρία Κοσμίδου, σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας. Έχουμε φτάσει πλέον αύριο στις 10 Ιουλίου. Και μία μακρά πορεία των υποψηφίων φοιτητών θα πάρει το πρώτο τέλος της αυλαίας, αφού θα έχουν πλέον στα χέρια τους τις βαθμολογίες που επέτυχαν στον φετινό διαγωνισμό των πανελλαδικών εξετάσεων. Έτσι λοιπόν θα περιμένουν ότι οι βαθμολογίες θα γίνουν γνωστές στις 1 το μεσημέρι. Θα αναρτηθούν τόσο στο σχολείο του, στις ιστοσελίδες, αλλά και στα διάφορα στην πλατφόρμα του Υπουργείου, για να δουν την βαθμολογία τους σε περίπτωση που δεν μπορούν να πάνε στο λύκειό τους. Θα πρέπει να μπουν με τον κωδικό εξεταζομέρου και τα στοιχεία που θα δώσουν για να μπορούν να δουν τις βαθμολογίες. Και από εκεί και πέρα, αφού ευχηθώ βέβαια καλό μηχανογραφικό να πούμε, θα χαράξουν και την πορεία, τη δράση που θα πρέπει να ακολουθήσουν από εδώ και πέρα, αφήνοντας πίσω πλέον αυτές τις εξετάσεις και οργανώντας μια νέα πορεία στην ενήλικη ζωή τους πλέον. Μάλιστα. Όπως αναφέρατε κι εσείς, το επόμενο βήμα είναι το μηχανογραφικό, να οριστικοποιήσουν το τελικό τους μηχανογραφικό, να δώσουμε την τελική ημερομηνία. Η οριστικοποίηση θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μέχρι τις 17 Ιουλίου. Όχι μετά από αυτήν την ημέρα. Επομένως, όσοι έχουν μπει και έχουν κάνει μέχρι τώρα το μηχανογραφικό, ένα δοκιμαστικό και έχουν αποθηκεύσει, καλά είναι από αύριο, εφόσον πλέον γνωρίζουν και τις βαθμολογίες τους, να οριστικοποιήσουν. Εάν μέσα στο διάστημα μέχρι τις 17 Ιουλίου σκεφτούν κάτι άλλο και θεωρήσουν ότι θα θέλουν να αλλάξουν αυτό το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, τότε μπορούν να προσέλθουν στο λύκειο από το οποίο αποφύτησαν ή στο λύκειο στο οποίο εξετάστηκαν και στις πανελλαδικές, να ζητήσουν άρση οριστικοποίησης και από εκεί και πέρα να περάσουν και να οριστικοποιήσουν το νέο μηχανογραφικό τους. Να μην ξεχνούν όμως, όχι μετά τις 17 Ιουλίου. Μάλιστα. Πολύ σημαντική είναι και η δυνατότητα αυτή αλλαγής και της τελικής οριστικοποίησης, καθώς είναι πολύ μεγάλη η απόφαση για το τι πρόκειται να ακολουθήσουν οι μέλλοντες φοιτητές για το μέλλον τους. Να ενημερώσουμε τώρα τους μαθητές, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποίησαν την ηλεκτρονική τους εγγραφή μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου για τη νέα παράταση η οποία δόθηκε. Να πούμε λοιπόν ότι τα 3 τελευταία χρόνια ισχύει ο νέος τρόπος εγγραφής των μαθητών στο λύκειο, από το γυμνάσιο στο λύκειο και τις υπόλοιπες τάξεις του λυκείου. Αυτή γίνεται ηλεκτρονικά από το e-εγγραφές. Πάρα πολλοί γονείς προσπάθησαν στις συγκεκριμένες ημέρες, οι οποίες όμως απέδειξαν ότι το σύστημα δεν τα κατάφερε και δεν κρατήθηκε η εγγραφή τους. Κλήθηκαν με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που τους ήρθε από το σχολείο να ξαναδοκιμάσουν. Αρκετοί δεν έχουν δει το μήνυμα αυτό. Ας ελέγξουν λοιπόν τα μηνύματά τους, εάν έχουν λάβει κάτι από το e-εγγραφές, ότι δεν ολοκληρώθηκε η εγγραφή τους. Η νέα προθεσμία είναι από Δευτέρα 13 του μήνα, στις 8 το πρωί, έως και Τρίτη 14, μέχρι τις 12 παρά ένα λεπτό, να μπουν και να κάνουν τη νέα τους εγγραφή. Προσέχω, κάνω εγγραφή σε τύπο λυκείου, δηλαδή ΓΕΛ, Γενικό Λύκειο, ή ΕΠΑΛ, Επαγγελματικό Λύκειο, ή άλλου είδους που είναι το μουσικό, το καλλιτεχνικό κτλ. Στην περιοχή μας δεν έχουμε καλλιτεχνικό. Να θεωρήσουν ότι δεν έχουν κάνει εγγραφή σε εκείνο το λύκειο που θέλουν, διότι η εγγραφή στο συγκεκριμένο λύκειο, στα λύκεια γίνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και έχει σχέση με την διεύθυνση του μαθητή και την χωρητικότητα του λυκείου στο οποίο εντάσσεται η διεύθυνση του μαθητή. Επομένως, καλά είναι στις 15 του μήνα να ρωτήσουν πλέον πού έχουν καταταχθεί. Ήδη από 10 στις 10 αύριο θα γνωρίζουν
οι πρώτοι μαθητές που έχουν τοποθετηθεί, σε ποια λύκεια έχουν τοποθετηθεί. Και φυσικά τα λύκεια θα γνωρίζουν πόσους και ποιους μαθητές έχουν στο δυναμικό τους για τη χρονιά 2021. Μάλιστα. Οπότε να ευχηθούμε καλά αποτελέσματα αύριο στους τελειόφοιτους, στους αποφοίτους μάλλον της τρίτης λυκείου και με το καλό να συνεχίσουν την μετέπειτα πορεία τους. Καλά αποτελέσματα, να κυνηγούν το όνειρο δεν τελειώνει εδώ, το όνειρο δεν τελειώνει με αυτές τις εξετάσεις. Έχουν μπροστά τους ένα μηχανογραφικό με πάρα πολλές επιλογές. Σε αυτές τις πάρα πολλές επιλογές ας στηριχτούν για να δουν πού θα βρεθούν το Σεπτέμβρη. Καλά αποτελέσματα. Μάλιστα. Κυρία Κοσμίδου, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.